Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε την εκπομπή. Ζήτησε να κάνει μια παρέμβαση ο κύριος Γιάννης Σιαμίδης. Κύριε Σιαμίδη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Θα την ακούσουμε την παρέμβασή σας, αλλά τώρα με αφορμή αυτή σας την επικοινωνία, να ενημερώσω κι εγώ, το είπα κιόλας μέσα από την εκπομπή, ότι η τελευταία τοποθέτησή σας εδώ στην εκπομπή για το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ανεμογεννητριών προκάλεσε το ενδιαφέρον ακροατών μας, οι οποίοι μάλιστα μας έστελαν και σχετικούς συνδέσμους, έτσι, για να παρακολουθήσουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή με το θέμα και τι παίζεται με το θέμα των ανεμογεννητριών, οι οποίες στείνονται αβέρτα κουβέρτα σε όλη τη χώρα, και έχει και ο τελευταίος διαγωνισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, να πω εγώ, ένα τεράστιο ενδιαφέρον, να δούμε αν και κατά πόσο θα αποτυπωθεί εδώ και πάλι στην περιοχή και δημιουργηθούν εκ νέου ζητήματα και προβληματισμοί. Το επισημαίνω λοιπόν και τους καλημερίζω. Τώρα, για ποιο θέμα θα παρέμβετε σήμερα? Ουσιαστικά θέλω σήμερα να πούμε σε κάτι ευχάριστο, γιατί τα... Μακάρι, ευχάριστα να έχουμε αυτό που λέγαμε για την ανάπτυξη λίγο της πόλης μας. Να τη δώσουμε σαν παράδειγμα, όχι τόσο να πούμε τι μπορεί να γίνει σήμερα, γιατί αυτά που θα πούμε, πολλά από αυτά που θα πούμε σήμερα δεν μπορούν να γίνουν, θέλει μια διαφορετική διαχείριση οικονομική. Μάλιστα. Για την πόλη της Ξάνθης υποψιάζομαι, έτσι, ναι, μιλάμε. Και αυτό θα είναι ένα παράδειγμα για οποιαδήποτε πόλη, γιατί πολλά από τα προβλήματα της πόλης της Ξάνθης υπάρχουν σε όλες τις πόλεις ελληνικές, και θα επικεντρώσουμε λίγο την προσοχή μας και την παλιά την πόλη. Είναι κάτοικος παλιάς πόλης, εγώ να σας πω, Γιάννης ο Σιαμίδης. Ναι. Άρα το βιώνει το θέμα αυτό, έτσι, και έχει εικόνες, γνωρίζει και τις προοπτικές. Για να σας ακούσουμε. Και ως κάτοικο της παλιάς πόλης. Ναι. Και την ιδιαιτερότητα της Ξάνθης, η οποία ακριβώς είναι μια πόλη η οποία έχει έναν πιστό διατηρητέων κτηρίων σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Και αυτό της δίνει και ένα ιδιαίτερο χρώμα. Και τον μεγαλύτερο διατηρητέο οικισμό, αν δεν κάνω λάθος, στη χώρα έχει η Ξάνθη. Ναι. Τώρα, σε μια προηγούμενη συζήτηση είχαμε θέσει ένα θέμα για την ανάπτυξη της χώρας, έχοντας σαν παράδειγμα την ανάπτυξη του νόμου Ξάνθης και της περιφέρειάς μας. Ναι. Εκεί δεν είχαμε παραλείψει να αναφέρουμε δύο πολύ σημαντικούς συντελεστές που έχουμε στην περιοχή μας. Ένα είναι το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης. Ναι. Και ο άλλος πολύ σημαντικός συντελεστής για την πόλη της Ξάνθης είναι η πάρα πολύ πολιτιστική σύλλογη που υπάρχει και γενικώς το πολιτιστικό προϊόν, να το πούμε έτσι, που παράγεται στην πόλη. Γιατί Σωστά. υπάρχουν σύλλογοι δραστήριοι με πολλά μέλη, με πολλές εκδηλώσεις και πολύ μεγάλη συνεισφορά στην πόλη. Mm-hmm. Και θα πρέπει λίγο να δούμε πώς όλους τους συντελεστές που αναφέραμε και στην προηγούμενη συζήτηση και τώρα, πώς θα μπορέσουν να συνδεθούν όλοι αυτοί σε ένα γενικότερο σχεδιασμό. Γιατί το κεντρικό, το σημαντικό είναι να κάνουμε έναν σχεδιασμό που να συμπεριλαμβάνει και να υπολογίζει όλους αυτούς τους συντελεστές και να μην πάμε και να λέμε ότι έχουμε αυτό, να δούμε πώς θα αναπτύξουμε αυτό, ανεξάρτητα και αποκομμένα από οτιδήποτε, από το περιβάλλον, από τους ανθρώπους, από την ιστορία. Έχουμε το άλλο, δηλαδή θέλουμε να κάνουμε ένα κτίριο. Ωραία, κάναμε ένα κτίριο. Και τι το κάναμε το κτίριο? Έχουμε ένα πολύ ωραίο κτίριο και κάθεται. Έχουμε γεμίσει την πόλη μας και τη ιδιαίτερα στην παλιά πόλη με πάρα πολλά τέτοια κτίρια τα οποία κάθονται. Οπότε πρέπει λίγο να κάνουμε ένα γενικότερο σχεδιασμό και να δούμε. Σας προβληματίζει πάντως ιδιαίτερα η επόμενη μέρα μετά την πανδημία. Ένας χρόνος γεμάτος προβληματισμό, τον οποίο τον μοιράζεται μαζί μας ο Γιάννης Σιαμίδης και τον ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, και δεν είναι μόνο η πανδημία. Η πανδημία ουσιαστικά είναι το κερασάκι, να πω, στην τούρτα. Mm-hmm. Εδώ πέρα συντελούνται κάποιες κοσμογονικές αλλαγές που θα αλλάξουν την... Ουσιαστικά συζητάνε πλέον για την μετάβαση στο νέο είδος του ανθρώπου μετά το... Για να δούμε. Θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε για αυτό. Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε. Λίγο να δούμε την πόλη μας. Για να δούμε λοιπόν. Τι έχει να μας πει ένας κάτοικος της παλιάς πόλης για την παλιά πόλη. Ναι. Λοιπόν... αυτό που καταρχάς θα πρέπει να δούμε για την πόλη μας και για τις πόλεις της Ελλάδος είναι το εξής. Ότι ζούμε σε μια άσχημη πόλη, δυστυχώς. Είναι μια πόλη η οποία δημιουργήθηκε μετά την πολύ μεγάλη ανοικοδόμηση που υπήρχε τη δεκαετία του 60-70 και κυρίως μετά τη δεκαετία του 90. Mm. Έγινε χωρίς κάποιο συγκεκριμένο σχεδιασμό, πάλι σημαντικός ο σχεδιασμός. Δηλαδή, όταν έχεις
μια πόλη η οποία είναι σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, σε μια συγκεκριμένη ιστορία, πρέπει να της δώσει και ένα κατάλληλο χρώμα. Και όχι το αυτό που βλέπουμε, ότι πάμε στην Ξάνθη, πάμε σε μια άλλη πόλη, πάμε σε μια παραδίπλα. Ήταν η νοοτροπία εκείνων των δεκαετιών, ναι, κύριε Σιαμίδη, πολιτικός μηχανικός, είστε, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Ναι. Και βλέπουμε ουσιαστικά πόλεις οι οποίες είναι ίδιες. Είναι, δηλαδή, πανομοιότυπες, έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι. Ακόμα και στα χωριά μας ισχύει αυτό το πράγμα. Πας σε ένα χωριό το οποίο είναι στο βουνό, πας σε ένα χωριό που είναι στη θάλασσα και είναι λίγο πολύ ίδια. Σε ένα χωριό που οποίο έχει. Μπορεί μια... να αλλάξει αυτό. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Ναι. Δεν είναι θέμα αν μπορεί. Μπορεί να αλλάξει. Φυσικά μπορεί να αλλάξει. Είναι θέμα πολιτικής που θέλει να ακολουθήσει η χώρα. Βέβαια, αυτό έχει ένα μεγάλο κόστος. Γι' αυτό το ρωτώ, αν μπορεί να αλλάξει στην προκειμένη φάση. Ναι, αλλά αυτό το κόστος μπορεί κάλλιστα να καλυφθεί από ιδίους πόρους, με την έννοια ότι θα είναι πόροι οι οποίοι θα παραμένουν μέσα στη χώρα. Και πόροι που παραμένουν μέσα στη χώρα ουσιαστικά αυξάνουν τα εισοδήματα και αυξάνουν το ΕΠ και το επενδυόμενο προϊόν, ουσιαστικά να το πούμε έτσι. Είναι μέρος της ανάπτυξης. Mm-hmm. Ουσιαστικά θα είναι χρήματα τα οποία θα ξαναπαράξουν χρήμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, αφού κάτσουμε και κάνουμε ένα σχεδιασμό για το τι θέλουμε, πώς θέλουμε να είναι οι πόλεις μας, θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να το φτιάχνουμε, να δίνουμε αυτές τις εικόνες που θέλουμε στις πόλεις. Στην Ξάνθη νομίζω τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Ξέρουμε την ιστορία της πόλης, έχουμε μάλιστα και την παλιά μας πόλη, έχουμε κάποια πολύ ωραία σημεία μέσα στην πόλη, όπως οι Καπναποθήκες ή το Χάνι Αβέροφ, όλα αυτά εδώ πέρα τα οποία ουσιαστικά σε κάνουν να ταξιδέψεις σε κάποιες άλλες εποχές, mm-hmm. Αν τα αναπτύξεις και τα παρουσιάσεις σωστά. Και νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να πάμε, γιατί κατά τα ψέματα, αν και είναι μεγάλο μειονέκτημα ο τουρισμός σε μια χώρα που βασίζεται μόνο σε αυτό το πράγμα, από εδώ και πέρα οι υπηρεσίες, καθώς η παραγωγή θα μεταφέρεται κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη και στη ρομποτική, mm-hmm. θα είναι ο κύριος κλάδος στον οποίο θα μπορούν να αναπτυχθούν κάποιες δραστηριότητες και να μπορεί να ζήσει ο κόσμος. Σε αυτό... Και θα επικεντρώσουν και το ενδιαφέρον, κακά τα ψέματα. Θα είναι, ναι, πλέον το κέντρο γύρω από το οποίο θα κινούμαστε. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα εμείς έχουμε την πολυτέλεια αυτή. Θα πρέπει να φτιάξουμε την πόλη μας σε συνεργασία με την αρχιτεκτονική σχολή, που την έχουμε εδώ και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να τους δώσουμε το χαρακτήρα που πρέπει, ώστε να μας όλη η πόλη ουσιαστικά να εισάγει, να είναι μια πύλη προς την παλιά πόλη και σε μια άλλη εποχή. Μπορεί να φαίνεται να ακούγεται δύσκολο, αλλά σίγουρα οι αρχιτέκτονες ξέρουν να το κάνουν αυτό. Το έχουμε δει σε άλλες πόλεις να γίνεται, δηλαδή, και δεν χρειάζεται να πρωτοτυπήσουμε, αν και μπορούμε να πρωτοτυπήσουμε γιατί έχουμε πολύ καλά μυαλά, αλλά μπορούμε να δούμε πώς το έχουν κάνει άλλες πόλεις. Λοιπόν, εδώ πέρα η συνεισφορά της αρχιτεκτονικής σχολής θα είναι, πέρα από το ότι θα μπορέσει να δώσει τον τόνο της πόλης και της ευρύτερης της περιοχής, μπορώ να πω, και των αρχιτεκτονικών σχολών όλη της Ελλάδος, στο σύνολο των περιοχών της Ελλάδος, ότι μπορεί η σχολή μας να παράξει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για τη συντήρηση παραδοσιακών κτιρίων και παραδοσιακών δομών, ας πούμε, τα καλλιτερίμια, όλα αυτά εδώ πέρα τα οποία είναι μια τέχνη η οποία σε μεγάλο βαθμό έχει χαθεί και θα χρειαστεί κάποια έρευνα για να δούμε πώς γινόταν παλιά και να μάθουμε νέους τεχνίτες πώς θα την κάνουν. Δηλαδή, τη γνώση σε κάποιο βαθμό την έχουμε, σε καλό βαθμό πιστεύω. Αλλά δεν υπάρχουν τεχνίτες πλέον που να δουλεύουν την πέτρα, να δουλεύουν το τσατμά, να δουλεύουν όλα αυτά εδώ πέρα και να τα ξέρουν και να είναι και πιστοποιημένοι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Τώρα, μέσα σε μια πόλη, σαν την παλιά πόλη τώρα να πούμε, θα πρέπει να έχεις και κάποιες πολύ αυστηρά καθορισμένες δραστηριότητες και χωροθετημένες. Ας πούμε, έχω επισκεφτεί τα Χανιά, τα οποία είναι πολύ όμορφα και όλα αυτά εδώ, αλλά ο παλιός ιστός είναι ένας τουριστικός ιστός. Και όλο αυτό νομίζω χάνει... Ο οποίος πώς υποστηρίζεται. Γιατί, ναι, γι' αυτό κάνω το ερώτημα αυτό. Προφανώς θέλεις να προτάξεις κάποια χαρακτηριστικά, ναι, αυτού, ναι, του οποίου έχεις. Καθιστώντας το απολύτως τουριστικό, υποψιάζομαι ότι δίνεις έναν άλλο τρόπο ζωής στον οικισμό σου, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά μετά... Κάποια δειλά βήματα κάνουμε κι εμείς εδώ, αλλά
Εντάξει. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι αν το υπεραναπτύξεις στον τουρισμό, χάνεις το χρώμα του. Χάνεις κάποια άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ναι. Δηλαδή, εσύ δεν περιμένεις ότι αν θα πας στην Ξάνθη του 1800 να δεις τουρίστες να κυκλοφορούν αβέρτως στον κόσμο και να ψωνίζουν αγαλματάκια και τσολιαδάκια στα καταστήματα. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα πρέπει να προσεχτούν. Είναι λάθη τα οποία γίνανε σε άλλες πόλεις, θα πρέπει να τα προσέξουμε. Εδώ πέρα ουσιαστικά θέλει. Εντάξει, τώρα η Ξάνθη δεν έχει τα χαρακτηριστικά των Χανίων, ούτε και τη Κρήτη γενικότερα. Οπότε κάτι τέτοιο νομίζω εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να συμβεί εδώ. Εγώ πιστεύω ότι μακάρι να είχαμε την επισκεψιμότητα τη Κρήτη, κύριε. Μπορεί να αναπτυχθεί, ίσως όχι τη Κρήτη, γιατί εντάξει, τώρα η Κρήτη κατά ψέματα είναι αρκετές δεκαετίες μπροστά και αρκετά δισεκατομμύρια μπροστά από την περιοχή μας. Και προφανώς και οι δράσεις τη συμπαρασύρονται ακριβώς από αυτό το γεγονός. Αλλά επειδή είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η περιοχή μας, θα μπορούσε με την αξιοποίηση όλων των πλεονεκτημάτων να αναπτυχθεί και η παλιά πόλη. Δηλαδή, η παλιά πόλη να ήταν ένα τμήμα του ενός πακέτου περιήγησης στην περιοχή. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το σημαντικό. Δηλαδή, ο κόσμος πλέον δεν θέλει να πάει και να κάτσει σε ένα μέρος, θέλει να πάει να γυρίσει. Ή αυτό που θέλει να πάει να κάτσει, θέλει να πάει να κάτσει σε ένα all-inclusive ξενοδοχείο και να το πρωί μέχρι το βράδυ στην πισίνα ή στη θάλασσα. Αυτό βέβαια δεν μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση, γιατί δεν μπορούμε πλέον να το παρέχουμε κατά ψέματα στη Βόρεια Ελλάδα τόσο εύκολα. Mm. Και ειδικά όταν θα πρέπει να ανταγωνιστεί σε άλλες περιοχές που ήδη είναι πολύ πιο μπροστά σε αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνουμε αυτό. Τώρα, εδώ πέρα θα πρέπει να πάμε στο άλλο πολύ σημαντικό σημείο, το οποίο υπάρχει και στην πόλη, αλλά και ιδιαίτερα στην παλιά πόλη. Την αξιοποίηση και τη συντήρηση πάρα πολλών εγκαταλελειμμένων ή κτηρίων που έχουν ανακαινιστεί και δεν χρησιμοποιούνται. Υπάρχουν, νομίζω, χαρακτηριστικότατα παραδείγματα. Και δυστυχώς βλέπω στην παλιά πόλη πάρα πολλά κτίρια διατηρητέα, τα οποία έχουν εγκατεληφθεί, δεν συντηρούνται και έχουν αρχίσει καταραίων. Δίπλα μας υπάρχει ένα πάρα πολύ όμορφο σπίτι, το οποίο έμενε ένας φίλος μου παλιά κιόλας, μάλιστα παιδικός. Και από τότε που φύγαν, το είχε πάρει το πανεπιστήμιο, θυμάμαι καλά, μέναν φοιτητές μέσα. Τώρα βλέπω εδώ. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Το πλαίσιο για να προβείς ακόμη και σε συντήρηση είναι εξαιρετικά δύσκαμπτο. Ακριβώς. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι και εξαιρετικά κοστοβόρα η διαδικασία. Ναι, γι' αυτό λέμε εμπλοκή. Από τα υλικά μέχρι τα χρώματα υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Είναι ο χαρακτηρισμένος διατηρητέος, ο οικισμός μας. Εμπλοκή της αρχιτεκτονικής σχολής, εμπλοκή εξειδικευμένου και πιστοποιημένου προσωπικού. Και εγώ θα πρότεινα κιόλας, από τη στιγμή που εμείς θέλουμε να το διατηρήσουμε αυτό σαν ένα ιστορικό και να πούμε και κεφάλαιο το οποίο μπορεί να παράξει πλούτο για την περιοχή. Ναι. Θα πρέπει το ίδιο το κράτος να επέμβει και να συντηρήσει αυτά τα κτίρια. Τώρα εσείς πώς το βλέπετε αυτό, το βλέπετε να είναι εύκολο, κύριε Σιαμίδη? Το προτείνετε, λέτε ότι θα έπρεπε, αλλά εγώ σας ρωτώ. Καταρχάς, εγώ όταν μιλάω... Το βλέπετε εύκολο αυτό να γίνεται, εύκολα να γίνεται? Ναι, όταν μιλάω στα μέλος του ΕΠΑΜ, μιλάω για μια διαφορετική διαχείριση. Μάλιστα. Που εκεί πέρα είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει αυτό εδώ πέρα και θα ήταν σημαντική. Άρα με άλλα δεδομένα φάζεται αυτό το... Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές χώρες, όπως η Ουγγαρία, που ακόμα και σε αυτά τα πλαίσια έχουν καταφέρει και έχουν διατηρήσει τα ιστορικά τους χρώματα, να το πούμε έτσι. Και τα έχουν αναδείξει και τώρα πλουτίζουν από αυτά. Δεν έχω πάει Ουγγαρία, αλλά μου έλεγε ένας φίλος που είχε πάει τώρα πρόσφατα, πώς του είχε κάνει εντύπωση. Γιατί είναι σημαντικό το να υπάρχει εμπλοκή του κράτους? Γιατί το κράτος μπορεί να έχει τους πόρους και είπαμε, μπορεί να έχει το πιστοποιημένο προσωπικό, το τεχνικό προσωπικό, το οποίο δεν θα κάνει τι θέλει. Γιατί κατά ψέματα, όταν πάει κάποιος πάει να συντηρήσει κάτι εδώ πέρα, μπορεί να κάνει καμιά τραβή. Ενώ αν έρθει το κράτος και στο κάνει αυτό εδώ, ή ένας πιστοποιημένος φορέας, κακά τα ψέματα θα σου το κάνει όπως πρέπει να γίνει. Να του δώσει το χρώμα το οποίο πρέπει να έχει το κτίριο και όλη η περιοχή και να γίνει μια πολύ όμορφη δουλειά, η οποία να δένει με το όλο περιβάλλον. Τώρα, πέρα από αυτό, θα πρέπει να εμπλακούν και οι πολιτιστικοί φορείς στην παλιά την πόλη,
και να αξιοποιηθούν μάλιστα και όλα αυτά τα κτίρια τα οποία μπορεί να τα συντηρήσει το κράτος και να τα πάρει και από την χρήση του, αν χρειαστεί, να βρει τη διαδικασία. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάποιο κτίριο είναι εγκατελειμμένο, θα πρέπει να βρεθεί μια διαδικασία ώστε τουλάχιστον στη καταχρήση να περάσει στο κράτος, από τη στιγμή που θα κάνει τη συντήρησή του και την αναστήλωση, να το πούμε έτσι. Και τώρα θα παρέμβω. Ξέρετε, κάποιες από τις καπνοαποθήκες ανήκουν στο κράτος. Ναι, ναι. Την κατάστασή τους την έχετε δει. Την έχω δει. Και δεν μπορεί να παρέμβει και κανένας για να προβεί σε συντήρηση. Και πριν λίγο το καιρό είχε καταρρεύσει και ένα τμήμα της στέγης απέναντι στο κτίριο που είναι απέναντι στην πυλοδομία. Την καπνοαποθήκη που είναι απέναντι στην πυλοδομία. Στο πει εκεί πέρα. Γι' αυτό σας το θέτω το προβληματισμό ακούγοντας την πρότασή σας. Αυτό θα είναι το θεμητό. Είναι το θεμητό. Εδώ δίπλα στη γειτονιά μου, να πω, υπάρχει ένα κτίριο το οποίο είναι της εκκλησίας, το οποίο είχε συντηρηθεί πριν 10-15 χρόνια. Αλλά χρειάζεται και πάλι προφανώς συντήρηση. Με ευρωπαϊκό πρόγραμμα μάλιστα. Και από τότε εγκαταλείφθηκε, έχει κλειδωθεί, έχει μια πολύ ωραία αυλή. Και αυτή τη στιγμή θέλει ξανά συντήρηση, γιατί ουσιαστικά ένα κτίριο το οποίο είναι εγκατελειμμένο 15 χρόνια και είναι ένα κτίριο το οποίο έχει μέσα ξύλα, έχει τις θαυμάδες, έχει όλα αυτά τα πατώματα, τα ξύλινα. Αυτό θέλει ξανά συντήρηση. Τι να κάνουμε. Έτσι πάει. Ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να δοθούν όλα αυτά τα κτίρια και τα εγκατελειμμένα τα οποία θα ανασυλλωθούν και όλα αυτά εδώ πέρα τα οποία είναι κρατικά ή τουλάχιστον της Εκκλησίας και δεν χρησιμοποιούνται, να δοθούν στους πολιτικούς συλλόγους, να δοθούν οι πολιτικοί σύλλογοι ή άλλοι σύλλογοι, αν θέλουμε, της πόλης, να αναλάβουν και την συντήρηση. Γιατί ένα κτίριο το οποίο λειτουργεί, συντηρείται, δηλαδή κατά ψέματα. Και με κόστη που μπορεί να τα αναλάβει το κράτος ή ακόμα και ο ίδιος ο σύλλογος. Και μάλιστα οι σύλλογοι να δώσουν και ένα ιδιαίτερο χρώμα στην πόλη. Κάποιοι σύλλογοι είναι πάνω, βέβαια, αξιοποιούν αυτά τα. Συγγνώμη. Κάποιοι σύλλογοι είναι πάνω, έχουν τα στέκια τους επάνω. Προφανώς παίρνετε από εκεί αφορμή. Έχουν συνήθως μικρές γωνιές. Ναι, θα μπορούσαν να έχουν κάτι καλύτερο. Και οι σύλλογοι αυτοί να συνεισφέρουν ακόμα και στο τουριστικό προϊόν που λέμε τη πόλη, με την εξής έννοια. Τα έσοδά δηλαδή, τους είναι πολύ περιορισμένα και συγκεκριμένα. Τώρα βέβαια δεν ξέρω πόσο θα μπορούσε ένας πολιτιστικός σύλλογος να το αναλάβει αυτό ή πολλοί μαζί πολιτιστικοί σύλλογοι, κύριε Σιαμίδη. Δεν λέμε να αναλάβουν τη συντήρηση. Λέμε να αναλάβουν τα κόστη συντήρησης που θα αναλάβει ο Δήμος ή το κράτος. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Να αναλάβουν τη λειτουργία των χώρων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Και να στεγαστούν οι σύλλογοι, αλλά και να προσφέρουν και ένα έξτρα χρώμα στην περιοχή που θα μπορούσε, ας πούμε, σαν ιδέα τώρα το λέμε, να έχει το σύλλογό σου εδώ, να έχει την χρήση ενός χώρου και στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτής της χρήσης είναι να κάνει εκδηλώσεις, να κάνει, αν θέλετε, μαθήματα σε κάποιους τουρίστες που θα έρθουν για να τους μάθουν παραδοσιακούς χορούς, να μάθουν οτιδήποτε, ξυλοτεχνία, να μάθουν κάποιες κατασκευή παραδοσιακών φαγητών. Όλα αυτά τα πράγματα και να συνεισφέρουν στη συνολική εικόνα της περιοχής. Επίσης, μια πολύ καλή ιδέα που την είχα δει στην Ισπανία και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, σε μια πόλη της Ισπανίας, τώρα δεν θυμάμαι ποια ήταν, στη Νότια Ισπανία, το βράδυ κυκλοφορούσαν ομάδες φοιτητών ντυμένοι με παραδοσιακές στολές και παίζανε παραδοσιακή μουσική μέσα στην πόλη. Και εκεί πέρα είχαν ένα τμήμα της πόλης που ήταν παραδοσιακό. Αυτό μπορούσαμε να το κάνουμε. Δηλαδή, θα μπορούσε το καλοκαιράκι να έχει τους συλλόγους σου με τη μουσικούλα τους. Παραδοσιακή μουσική. Το κάνουμε. Οι γιορτές παλιάς πόλης νομίζω ναι, να πέρα από τις γιορτές, αυτό να το έχει συνέχεια. Δεν θα είναι όμορφο. Δηλαδή, δεν ξέρω, θα το σήκωναν αυτό οι κάτοικοι εκεί, οι γειτονές σας. Θα το σήκωναν σε καθημερινή βάση. Ρωτώ. Αυτό δεν θα γίνει με τεράστια ηχεία γι' αυτό. Θα γίνει στη μικρή την αυλίτσα και αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνει ολόκληρη γιορτές παλιάς πόλης. 5-6 μήνες το χρόνο, δεν γίνεται. Γιατί ο δικός μας παραδοσιακός οικισμός είναι μια γειτονιά της Ξάνθης, έτσι λειτουργεί. Δεν έχει τι, συγγνώμη. Είναι μια γειτονιά της Ξάνθης ο παραδοσιακός μας οικισμός, έτσι λειτουργεί. Έτσι λειτουργεί. Ναι, γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν και πολύ αυστηρά χωροθετημένες δραστηριότητες για να υπάρχει και, αυτό, και αυτή η λειτουργία, που είναι η σημαντικότερη ουσιαστικά. Η λειτουργία της κατοικίας, να μην διαταράσσεται. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει σε μικρά ή τουλάχιστον σε συγκεκριμένες διαδρομές. Που αυτή τη στιγμή ξέρουμε κάποιες διαδρομές, οι οποίες λίγο πολύ έχουν αναπτύξει τέτοια δραστηριότητα. Πάνω σε αυτές τις διαδρομές μπορείς να το κάνεις αυτό. Ήδη υπάρχουν και σε αυτές τις διαδρομές πολλά εγκατελειμμένα κτίρια. Υπάρχουν, είναι αλήθεια αυτό.
Τώρα, κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό για την πόλη, την παλιά, και για να δώσει αυτό το χρώμα που λέμε της μιας άλλης εποχής, το να φύγουν τα οχήματα μέσα από την πόλη, την παλιά την πόλη. Αυτό έχει γίνει απίστευτη συζήτηση για αυτό το θέμα τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Σιαμίδη. Αυτό θα τη θυμόσαστε, υποψιάζομαι. Ναι, φυσικά, ναι. Αλλά αυτό δεν άλλος είναι συμφωνεί, άλλος διαφωνεί, είχε απασχολήσει την τοπική επικαιρότητα για χρόνια αυτή η ιστορία. Ερχόταν, έφευγε. Ναι, όλοι μπορούν να συμφωνήσουν αν δεν θέσει σωστά το θέμα. Δηλαδή, το να πεις ότι εγώ απαγορεύω τα αυτοκίνητα στην παλιά την πόλη, ωραία, τι θα τα κάνουν τα αυτοκίνητα ή κάτι, και πώς θα πηγαίνουν αυτοί που έχουν να μεταφέρουν, ή ηλικιωμένοι που έχουν να μεταφέρουν προϊόντα, ψώνια ή οτιδήποτε, ή ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα. Είδατε που επαναλαμβάνουμε τον προβληματισμό, ο οποίος πάει και έρχεται δεκαετίες τώρα. Ναι. Η πιο απλή λύση είναι να φτιάξεις περιμετρικά πάρκινγκ στην παλιά πόλη. Μπορείς να κάνεις ένα στο Λιμνίο, μπορείς να κάνεις ένα από πάνω στη Ξανθήπη. Μπορείς να φτιάξεις σε κάποια άλλα σημεία της πόλης για να εξυπηρετήσεις και τα άλλα σημεία της πόλης, όπως ας πούμε στην περιοχή του Φρουραρχείου και όλα αυτά. Υπάρχουν λύσεις, μπορεί να γίνει αυτό, ή μπορεί να υπάρχουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες διαδρομές που επιτρέπουν οχήματα να μπουν μέσα στην πόλη και να καταλήγουν σε πάρκινγκ, τα οποία μπορούν να γίνουν υπογείως μέσα στην πόλη. Και στα σημεία το πάρκινγκ να υπάρχει δυνατότητα, άμα θέλετε και με κόστος του Δήμου, να μπορεί κάποιος ηλικιωμένος πολίτης που έχει προβλήματα μετακίνησης, κάποιος ο οποίος θέλει να μεταφέρει κάποια βαριά ψώνια ή αντικείμενα, να μπορεί να έχει κάποιο μέσο για να πάει στο σπίτι του. Κατεξαίρεση. Μια κατεξαίρεση, ναι. Μπορεί να υπάρχει κάτι, σαν μια υπηρεσία ταξί. για να κάνει αυτή τη δουλειά. Και άμα θέλει να το κάνουμε και πιο ωραίο, βάλτε αυτή την υπηρεσία με παϊτόνια. Ακόμα πιο όμορφο. Λοιπόν, το άλλο το σημαντικό τώρα στην παλιά την πόλη είναι η συλλογή απορριμμάτων. Mm. Εδώ βέβαια τώρα είναι πολύ μεγάλο το κεφάλαιο. Ελάχιστα λεπτά, αλλά να σας ακούσουμε. Θέλεις διαφορετική διαχείριση. Δηλαδή, γι' αυτό λέμε ότι όλα είναι θέμα σχεδιασμού και διαχείριση. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, τα σοκάκια της παλιάς πόλης είναι αδύνατο να μπουν τα μεγάλα απορριμματοφόρα. Ναι. Χρησιμοποιούνται άλλα οχήματα. Ναι, και θα πρέπει να εξαφανιστούν και οι κάδοι, με την έννοια ότι θα πρέπει να μπούμε σε ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων. Γιατί στις υπόλοιπες, τέλος πάντων, πολιτισμένες μέσα σε όσο εισαγωγικά θέλει να το βάλει τις χώρες, αυτό που γίνεται ανακύκλωση στην πρωτογενώ. Θα το δείτε σύντομα να έρχεται. Θα το δείτε σύντομα να έρχεται και στα νοικοκυριά. Δεν θα το δούμε. Δεν θα το δούμε, γιατί ο σχεδιασμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι εντελώς διαφορετικός. Δυστυχώς. Θα το δείτε. Να έρχεται πλήρ συντόμως. Θα το συζητήσουμε όμως σε άλλο, γιατί είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Με μεγάλη μου χαρά. Περιοχή μας και θα δημιουργήσει πολύ μεγάλο κόστος ουσιαστικά σε εμάς αυτή η διαφορετική διαχείριση που θέλουν να φέρουν, η οποία είναι πολύ παρανοϊκή κυριολεκτικά, αν την αναλύσουμε. Μιλάτε για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, υποψιάζομαι. Ναι, 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 με τους φόδους όπως έχουν σχεδιαστεί και με όλο το σύστημα το όπως σχεδιάζεται. Να γίνει ατμομηχανή ανάδειξης της Ξάνθης, η παλιά πόλη είναι η πρόταση του Γιάννη του Σιαμίδη. Είναι κάτοικος παλιάς πόλης, γνωρίζει τα χαρακτηριστικά της. Δεν ξέρω αν έχετε μοιραστεί ποτέ αυτούς σας τους προβληματισμούς με το Σύλλογο για την αναβίωση και προστασία της παλιάς πόλης. Έχουμε συζητήσει. Ξέρω τα άτομα που και δεν συμμετέχουν στο Σύλλογο, γιατί είναι λόγω χρόνου βασικά κυρίως. Mm-hmm. Αλλά επειδή τα γνωριζόμαστε, δεν είναι. Τακτικά καταθέτουν προτάσεις, αναδεικνύουν ζητήματα. Ναι. Μέσα από το σύλλογό τους έχουν συσπηρωθεί κάτι και εκεί έχει τις ιδιαιτερότητές του οικισμού. Ναι, είναι και πολύ καλός και πολύ δραστήριος σύλλογος. Ευτυχώς. Και έχει και πολύ σωστές και λογικές προτάσεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Mm-hmm. Τώρα. Τώρα κλείνουμε, κύριε Σιαμίδη. Θα είναι η τελευταία τοποθέτηση αυτή που θα γίνει. Ναι, σε μεγάλο βαθμό λίγο δώσαμε το στίγμα, το πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί μια ελληνική πόλη ουσιαστικά και μια πόλη που έχει κάποιες ιδιαιτερότητες όπως η Ξάνθη. Αν θέλει να αναδείξει, υποψιάζουμε, τα χαρακτηριστικά της, με αυτήν την λογική. Φυσικά. Έτσι, εκεί πέρα θα πρέπει να πάμε. Το άλλο που ξεχάσαμε να αναφέρουμε, το πολύ σημαντικό για να κλείσουμε αν θέλετε με αυτό, είναι το ποτάμι. Δηλαδή έχουμε τον Κόσυνθο, ο οποίος δυστυχώς είναι παραμελημένος. Ποτάμια τα οποία υπάρχουν σε άλλες πόλεις αξιοποιούνται πολύ καλύτερα και γίνονται
πόλους έλξης πολλών δραστηριοτήτων. Και εμάς δυστυχώς θεωρώ ότι είναι παραμελημένο το ποτάμι μας και δυστυχώς μάλλον είναι, μπορώ να πω, και σε κάποια σημεία μέρος ασχήμιας, δυστυχώς. Να φανταστούμε ότι υπάρχουν πόλεις, υπάρχει μια τάση στην Ευρώπη, την παγκοσμίως, συγγνώμη, για αυτό που λέγεται daylighting, που ουσιαστικά αναπλάθουν υφιστάμενα ποτάμια ή ξεσκάβουν, να πούμε, παλιότερα ποτάμια, αποκαλύπτουν κοίτες παλιών ποταμών και τις αναπλάθουν ώστε να ενταχθούν σε ένα γενικότερο σχεδιασμό μέσα στην πόλη, καθώς ένα ποτάμι και το πράσινο που θα αναπτυχθεί γύρω από αυτό, βλέπουν ότι βελτιώνει πάρα πολύ κλιματικά την περιοχή, βελτιώνει ουσιαστικά όλο το θέμα της αστικής αξιοποίησης, αν το πούμε, τα χαρακτηριστικά της πόλης, ακόμα και την διάθεση του κόσμου. Και είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά εδώ, γιατί καταλαβαίνουμε ότι στις πόλεις μένουμε και θα πρέπει να μένουμε ευχάριστα. Mm-hmm. Και σε μια πόλη, εντάξει, εμείς στην Ξάνθη ευτυχώς το έχουμε αυτό, έχουμε αρκετό πράσινο, που δεν υπάρχει πράσινο, που είναι μια γκρίζα πόλη, υπάρχουν και μελετημένα αυτό, υπάρχει μεγαλύτερη εγκληματικότητα, μεγαλύτερη κατάθλιψη, ενώ πόλεις με περισσότερο πράσινο έχουν πολύ καλύτερη ψυχική υγεία οι πολίτες, να το πούμε έτσι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Σήμερα μας εκπλήξατε με αυτό σας τον προβληματισμό. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Γιάννης Σωσιαμίδης και ως κάτοικος του παραδοσιακού οικισμού. Και ως πολιτικός μηχανικός αντιλαμβάνεται πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, υποψιάζομαι, η ατμομηχανή. Ναι, γιατί όχι, γιατί όχι. Της προβολής και ανάδειξης της Ξάνθης. Σήμερα λοιπόν κατέθεσε τον προβληματισμό του και το μοιράστηκε μαζί μας για το πώς θα μπορούσε να συμβάλλει σε αυτήν την προσπάθεια ο παραδοσιακός οικισμός της Ξάνθης. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάντως που μοιράτε τον προβληματισμό σας μαζί μας, κύριε Σιαμίδη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι βήμα, το ξέρετε ότι η ενημερωτική μας εκπομπή είναι βήμα και στη διάθεση κάθε συμπολίτη και κάθε δημότη της Ξάνθης. Mm. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Ευχαριστώ πολύ. Τον ευχαριστούμε τον Γιάννη τον Σιαμίδη. Στη γειτονιά του σήμερα αναφέρθηκε και κατέθεσε τον προβληματισμό του. Εμείς περνάμε πολύ γρήγορα στους τίτλους επικαιρότητας, φίλες και φίλοι, και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Όμορφη πόλη, δημοτικό ραδιόφωνο Ξάνθης. Η σύντομη ματιά της όμορφης πόλης στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Τίτλοι επικαιρότητας. Ανησυχία από τη διασπορά, φόβοι για περισσότερα κρούσματα. Η εκτίμηση των επιστημόνων, εκτίμηση που είναι σε γνώση της κυβέρνησης, είναι ότι από τη στιγμή που θα έχουμε περίπου 150.000 τεστ την ημέρα, θα έχουμε από 8 έως 10.000 κρούσματα ημερησίως. Σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή των Ειδικών για το ελεγχόμενο άνοιγμα. Σταθεροποιητικές και πτωτικές στάσεις παρουσιάζει το οικό φορτίο του κορονοϊού στα αστικά λίμματα των περιοχών που ελέγχονται από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λιμάτων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Στην Ξάνθη, την τελευταία εβδομάδα, 22 με 28 Τρίτου, στα αστικά λίμματα ανιχνεύθηκε γενετικό υλικό του ιού. Έργα και μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνει το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό.